Και επειδή δεν ακούγατε τον Τζιόδρα, δεν ακούγατε και τον Πλατανισιώτη, τον Νίκο, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, που σας τα έλεγε εδώ πάρα πολύ αναλυτικά και πολύ σχολαστικά, τον εκάλεσα πάλι τον πρόεδρο, επειδή θεωρώ ότι η κατάσταση άρχισε πάλι λίγο να ξεφεύγει και την έζησα κι εγώ με τα ίδια μου τα μάτια σε διάφορες νυχτερινές μου εξόδους, όπου έβλεπα συνοστισμό, εννοείται ότι την έκανα πίσω με ελαφρά πηδηματάκια, έφευγα. Θα μου πεις, γιατί ρε Μάρκο, τόζησε, άρα ήσουν και εσύ μέσα στο χαμό. Όχι, παιδιά, όπου έβλεπα χαμό, έφευγα έξω. Δεν γίνεται τώρα να το κάνουμε εμείς ακόμη χειρότερο με τη συμπεριφορά μας. Επειδή λοιπόν δεν ακούμε, δεν μαθαίνουμε, δεν συμμορφωνόμαστε, Νίκος Πλατανισιώτης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Πρόεδρε μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι γίνεται, δεν βλέπω τα πράγματα πολύ, πολύ καλά, με την έννοια ότι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκρουσε πάλι τον κόδωνα του κινδύνου, σωστά. Πολύ σωστά. Είναι φυσιολογικό για την ανθρώπινη φύση όταν δεν βλέπει τον κίνδυνο μπροστά της να χαλαρώνει. Δεν σημαίνει όμως ότι όλοι πρέπει να χαλαρώσουμε. Γιατί όταν βλέπουμε την αύξηση των κρουσμάτων, εκεί πάλι συμμαζευόμαστε. Και γιατί το λέω αυτό? Όταν πριν από μερικές ημέρες είχαμε τα 55 κρούσματα, τότε ξαφνικά είδα, προσωπικά είδα τον κόσμο στα λεωφορεία, στον δρόμο παντού, να ξαναφοράει τη μάσκα του. Όταν λοιπόν ο κόσμος δεν νιώθει τον κίνδυνο δίπλα του, αρχίζει και χαλαρώνει, όπως κακά τα ψέματα χαλαρώνουμε όλοι μας. Ναι. Έτσι αρχίζουν τις χειραψίες, αλλά εμείς και πρέπει να προσέχουμε και να δίνουμε το παράδειγμα σε όλους και να συνεχίζουμε να επενθυμίζουμε στον κόσμο τι πρέπει να κάνει. Γιατί ναι, μεν μπορεί τα κρούσματα να έχουν μειωθεί, αλλά δυστυχώς ο ιός είναι εδώ, είναι αόρατος, είναι κοντά μας, τον βλέπουμε σε μικρό επιπολασμό αυτή τη στιγμή. Παντού σε όλη τη χώρα μας και στο εξωτερικό σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε ορισμένες χώρες, αλλά είναι εδώ και θα είναι μαζί μας, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, μέχρι ότου να έχουμε ένα ικανό φάρμακο που να μπορεί να τον εξοντώσει και ένα αποτελεσματικό εμβόλιο. Μέχρι τότε λοιπόν θα πρέπει να μάθουμε να τροποποιήσουμε τη ζωή μας και να ζούμε σαν ο διπλανός μας να είναι πιθανά ένας φορέας. Η αλήθεια είναι, κύριε Πλατανισιώτη, όμως ότι είμαστε πάρα πολύ μπερδεμένοι. Δηλαδή, επειδή μπήκα σε ένα πλοίο τις προάλλες, άλλοι φορούσαν μάσκα, άλλοι δεν φορούσαν. Έλεγε βέβαια το προσωπικό, το πλήρωμα του πλοίου, φορέστε όλη μάσκα, φορέστε όλη μάσκα. Υπάρχει πρόστιμο αν δεν φορέσεις μάσκα και ως επιβάτης μέσα στο πλοίο, έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι πως ναι. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει. Δεν είναι μόνο το πλήρωμα, πρέπει να φοράνε και οι επιβάτες. Γιατί φανταστείτε πώς συνοστίζονται κατά την είσοδο, θα σας πω εγώ, και κατά την έξοδο. Δεν μιλάω για το σαλόνι, ναι, που μπορεί να έχουν και κάποιες αποστάσεις ή αν έχει κάποιος καμπίνα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, στη χειραψία πάλι μπέρδεμα βλέπω. Πάλι μπερδεμένος ο κόσμος. Δηλαδή, πάω να δώσω εγώ το χέρι μου με τον Νίκο Πλατανισιώτη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Εγώ κάνω μπουνιά, εκείνος κάνει χέρι. Ή εκείνος κάνει μπουνιά, εγώ δίνω χέρι. Και γίνεται ένας. Δηλαδή, δεν έχουμε ακόμη καταλάβει, μάλλον δεν έχουμε παρατείνει στο μυαλό μας τα μέτρα, και φυσικά αφού δεν τα έχουμε παρατείνει στο μυαλό μας, δεν τα εφαρμόζουμε και σχολαστικά. Μήπως έπρεπε απλά να υποθεί με κάποιο τρόπο δημόσια και με μια επαναληψιμότητα τέτοια που να το συνειδητοποιήσουμε ότι κανονικότατα εφαρμόζουμε όσα εφαρμόζαμε και την εποχή του κορονοϊού, αλλά με το πλεονέκτημα ότι αυτή τη φορά έχουμε την ελευθερία μας. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή δεν στερούμαστε κάτι. Μα δεν είναι και δύσκολο όμως την ίδια στιγμή, αφού δεν στερούμαστε κάτι, να εφαρμόσουμε τους κανόνες? Εμείς το κάνουμε δύσκολο. Ας ξαναθυμηθούμε λοιπόν για άλλη μια φορά πώς μπαίνει ο ιός μέσα στον οργανισμό μας. Από τους βλανογόνους, από το στόμα, από τη μύτη και από τα μάτια. Η κύρια πύλη εισόδου του συγκεκριμένου ιού μέσα στον οργανισμό μας. Και πώς θα γίνει αυτή? Ο πιο συνηθισμένος τρόπος, η μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν, τι είναι? Από μολυσμένα χέρια. Δηλαδή από χέρια που πιάσαμε μία επιφάνεια, στην οποία κάποιος φορέας, πιθανότατα συμβαματικός, ο οποίος δεν το ξέρει ο άνθρωπος. Μέταλλο, πλαστικό. Ακριβώς, ναι, ναι. Καρέκλα, ξαπλώστρα, σωστά, οτιδήποτε. Σωστά. Έτσι πιάνουμε την επιφάνεια με γυμνά χέρια και μετά ασυναίσθητα φέρνουμε τα χέρια στο πρόσωπό μας. Μία κίνηση που κατά ψέματα την κάνουμε όλοι μας πολλές φορές τη μέρα. Τότε λοιπόν βρίσκει την ευκαιρία ο ιός και εισβάλλει στον οργανισμό μας, ναι, με όλα τα παρελκόμενα. Και βέβαια το μεταδίδουμε και σε άλλους. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κρατάμε τις κοινωνικές αποστάσεις, να φροντίζουμε να έχουμε καθαρά τα χέρια μας, να τα πλένουμε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα με χλιαρό νερό και σαπούνι ή να χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα απολυματικά αντισηπτικά, τα οποία να περιέχουν τουλάχιστον 70% αλκοόλ. Γιατί αυτή είναι η κύρια πύλη εισόδου. Όσο αφορά δε τις μάσκες. Οι μάσκες είναι τελείως απαραίτητες εκεί που είμαστε σε κλειστό χώρο, με κακό αερισμό,
Οπότε εκεί θα προστατεύσουν και εμάς από κάποιον πιθανό που θα δείξει ή θα φτερνιστεί πολύ κοντά μας, αλλά κυρίως αυτός ο οποίος είναι πιθανό φορέας και δεν το ξέρει, θα προστατεύσει όλους εμάς από το να μας το μεταδόθηση. Γι' αυτό λοιπόν στα πλοία και σε άλλους τέτοιους χώρους είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας. Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι τώρα που μιλάμε και για τη μάσκα και για το συνωστισμό γενικότερα και μας επαναλαμβάνεται λίγο αυτά, πρέπει να τηρούμε σχολαστικά. Δώστε μας όμως και κάποιες άλλες χρηστικές οδηγίες. Υπάρχει ένας προβληματισμός, όπως έλεγα νωρίτερα στον πρόλογο μου, και μου το λέει και εμένα πάρα πολλοί κόσμος και το δείχνει και με τη συμπεριφορά του. Ποια είναι η συμπεριφορά που το δείχνει? Πολλοί λένε δεν θα πάω διακοπές φέτος, δεν μπαίνω σε πλοίο, δεν μπαίνω σε ξενοδοχείο. Άλλοι πάλι κλείνουν κανονικά, κανονικότατα. Είναι δύο κατηγορίες ανθρώπων, έτσι. Στα δε μπαρ, αυτό είναι για τα ξενοδοχεία. Ένα κομμάτι που σας λέω και θα επανέλθω. Το άλλο, όσον αφορά στα μπαρς, αφού πας διακοπές ή αφού κάνεις μια βόλτα στην Αθήνα ή αφού κάνεις μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη και επιλέγεις να πας σε ένα μπαρ να διασκεδάσεις Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή βράδυ ή μια καθημερινή, θα συνοστιστείς μοιραία στο μπαρ αν θέλεις να είσαι μαζί με τη νεολαία που χορεύει και κάνει. Γιατί, προσέξτε, τα μπαρ ξέρετε τι κάνουν τώρα. Και δεν θέλω να τους κάνω χαλάστρα, αλλά αυτό κάνουν. Και πρέπει να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν είμαι ο Μάρκος ο Σπασίκλας, αλλά είμαι αυτός που θα προσπαθήσει να πω τα πράγματα με το όνομά τους και ας επιλέξει ο καθένας. Τα μπαρ που θέλουν να έχουν νυχτερινή ζωή, από ένα σημείο και μετά από τη μία το βράδυ, μία μισή, δύο, ουσιαστικά μαζεύονται όλοι στον κλειστό χώρο του μπαρ. Στον κλειστό χώρο, που είναι και πιο εύκολα ελεγχόμενος, άρα αν έρθει κάποιος έλεγχος θα το σφυρίξει κάποιος, και χορεύουν ο ένας πάνω στον άλλον και πίνουν σφινάκια. Αυτό δεν είναι πολύ επικίνδυνο? Ένας να είναι μολυσμένος το... μέσα σε αυτό το χώρο, δυσκόλυσε όλους. Ένας να είναι. Απλά. Πω, τι είπατε, ένας. Πρόεδρε, εγώ δεν το περίμενα. Δεν περίμενα αυτή την απάντηση, γιατί ξέρετε είναι τόσο αυτονόητη, αλλά σε σοκάρει που την ακούς. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν. Και ένας να είναι μολυσμένος, κόλλησαν όλοι. Όπως είχαν κολλήσει σε κάτι πάρτι στην αρχή της εποχής του κορονοϊού. Ακριβώς. Μάλιστα. Ένας ήταν, ένας και το μετέδωσε σε πολλούς. Και είχαμε και θανάτους. Και βέβαια, ναι, μεν λέμε ότι τα άτομα σε νεαρή ηλικία το περνάνε ασυμπτωματικά, οι πιθανότητες θανάτου είναι πολύ μικρές ή σοβαρής νόσησης, αλλά έχουμε περιστατικά και 18 άριδων και 15 άριδων και 16 άριδων και 20 άριδων και 25 άριδων που και νοσηλεύτηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας και κατέληξαν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κανείς δεν είναι στο απειρόβλητο. Σωστό. Έτσι. Ναι, μεν είναι πολύ μικρός ο κίνδυνος για τα άτομα νεαρής ηλικίας, αλλά δεν είναι στο απειρόβλητο. Και ναι, μεν αυτό που έλεγα από πάντα είναι ότι τα άτομα νεαρής ηλικίας πρέπει να προσέχουν για να προστατεύσουν τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους, αλλά όπως δείχνουν τελευταίες έρευνες, και θυμόσαστε το είχα πει και από πολύ παλιότερα, υπάρχει μια γονιδιακή σύνδεση της βαρύτητας της νόσου με τον άνθρωπο. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι καμία ηλικία δεν είναι στο απειρόβλητο. Και εμένα τα ποστά χαμηλότερα, αλλά κανείς δεν είναι στο απειρόβλητο. Άρα πρέπει να προσέχουμε όλοι μας. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων, αρκετοί από τους υπευθύνους των καταστημάτων δεν προσέχουν. Άρα εναπόκειται, άρα είναι στη διακριτική μας ευχέρεια. Όταν δούμε αυτού του τύπου το συνωστισμό, ότι το μπαρ κλείνει και ουσιαστικά προσκαλεί τον κόσμο μέσα να χορέψει, να τραγουδήσει και να πιει ποτά και σφινά, και εμείς να την κάνουμε με λαφρά πηδηματάκια. Νομίζω, αν θέλουμε την υγεία μας. Γιατί, πρόεδρε, κύριε Πλατανησιώτη, το είπατε πολύ καθαρά. Ένας να έχει κορονοϊό μέσα στο μπαρ που έχουμε γίνει σαν τις σαρδέλες όλοι. Έτσι. Και ειδικά επειδή πίνουμε, δεν είναι ένα λεωφορείο στο οποίο απλά συνοστιστήκαμε με μάσκα. Στο μπαρ δεν έχουμε καν μάσκα. Στο λεωφορείο μπορεί και να την γλιτώσεις. Στο τραμ ή στον ηλεκτρικό. Σωστά. Εκεί ακριβώς οι συνειδητοποιημένοι, αυτοί που έχουν πραγματικά μυαλό στο κεφάλι τους, θα αποχωρήσουν. Μάλιστα. Και το άλλο που έλεγα για τα ξενοδοχεία. Ναι, και επειδή η κουβέντα αυτή μαζί σας την πολύ ενδιαφέρουσα, την άνοιξα, κύριε Πλατανησιώτη, με το θέμα των ξενοδοχείων, όπου κάποιος κόσμος προβληματίζεται αν θα πάει ή όχι. Αν φύγω εγώ που είχα συμπτώματα κορονοϊού από ένα ξενοδοχείο, αλλά δεν τα είχα εκδηλώσει. Έτσι. Και έχω πιάσει παντού στο δωμάτιο, στο μπάνιο. Ο καθαρισμός που γίνεται. Δαγκώνεται εδώ ο Αντώνης Μορτάκης που ακούει αυτά που. Δαγκώνεται. Έτσι πως τα λέω απλά, δαγκώνεται ο φίλος μου, ο ηχολήπτης. Λοιπόν, ο συνάδελφός μου. Εάν φύγω εγώ λοιπόν, μη έχοντας συνειδητοποιήσει το προσωπικό ή ιδιοκτησία ή διεύθυνση του ξενοδοχείου ότι ήμουν στις αρχές συμπτωμάτων κορονοϊού. Και μου φτιάξουν το δωμάτιο για να μπει, και φτιάξουν το δωμάτιο για να μπει ο Πλατανησιώτης, εσείς κύριε πρόεδρε, μετά από 3-4 ώρες. Γιατί δεν αφήνει κανένα σκένο μια μέρα, να ξέρετε. Έτσι. Πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος και ας αλλάξει εντόνια και ας πλύνει τους νηπτήρες, τα είδη υγιεινής, τα κρεβάτια, τα σαπουνίσει, τα πλακάκια, σφουγγαρίσει. Πόσο υπάρκτος είναι ο κίνδυνος, κύριε Πλατανησιώτη? Εάν τηρηθούν όλοι οι κανόνες υγιεινής, και θέλω να πιστεύω ότι έχουν ενημερωθεί όλες αυτού του είδους επιχειρήσεις για τον τρόπο καθαρισμού των δωματίων, και αν και εμείς από τη μεριά μας φροντίσουμε να καθαρίσουμε κάποια σημεία τα οποία θα μας φανούν ύποπτα,
τουλάχιστον με κάποιο αντισηπτικό ή με κάποιο μαντιλάκι που περιέχει αλκοόλ μέσα, νομίζω ο κίνδυνος είναι πολύ μικρός. Μάλιστα, βέβαια. Μάλιστα. Εκεί ο κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει και στο εστιατόριο και στο μπαρ. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να φροντίσουμε να κρατάμε πάντα τις κοινωνικές αποστάσεις. Μου έλεγε μια φίλη μου και να ολοκληρώσουμε αυτό. Τη λέω: εσύ δεν πας στη ταβέρνα. Είναι από εκείνες που φοβάται, αλλά θα πάει διακοπές. Φοβάται να πάει σε εστιατόριο, αλλά έχει πάει δύο φορές. Και τι κάνεις, λέω. Μου λέει: με αντισηπτικό μαντιλάκι πλένω και τα πυρούνια, λέει, και τα κουτάλια πριν φάω. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, με αυτή την λογική πρέπει να έχεις πλύνει εσύ ο ίδιος και το πιάτο πριν μπει το φαγητό. Δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Δεν, εντάξει, θεωρητικά το πιάτο. Είναι τρέλα, κύριε Πρόεδρε, είναι τρέλα, κύριε Πλατανισιώτη, είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Είναι, πρέπει να προσέχουμε. Αλλά βασικά ο μεγάλος κίνδυνος είναι ο συνωστισμός. Αυτό είναι το πιάτο. Πραγματικά. Εκεί είναι το βασικό. Είναι ο συνωστισμός, οι κοινωνικές αποστάσεις και η αλλαγή στον τρόπο συμπεριφοράς. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πλατανισιώτη, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, ήταν πάρα πολύ ζωντανή η συζήτησή μας, νομίζω. Εξόχως καλοκαιρινή και χρηστική. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλές διακοπές, αλλά να τηρώντας τις αποστάσεις, χρησιμοποιώντας τα απολυματικά, τηρώντας όλους τους κανόνες δημόσιας υγιεινής που έχουμε πει και που έχουμε ξαναπεί. Νομίζω... Τους ξέρουμε όλοι, αλλά τους ξεχνάμε όλοι. Τις... Νομίζω ότι η ζωντανή κουβέντα μας βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση. Να ξυπνήσουν λίγο, να ανάψουν πάλι τα αίματα, κύριε Πρόεδρε. Να μην ξεχνιόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.